Πάμε λίγο εδώ πέρα στα δικά μας, γιατί εδώ τα χρήματα μάλλον έτσι, είναι λίγο περισσότερα από όσα νόμιζα, κυρία Στολάκη. Δεν νομίζω να μπορέσω να το πάρω αυτό το φόρεμα, μετά το ξανασκέφτομαι στη Ρεστίνα Τιβίδου. Ίσως είναι, θα μας πει τα φορολογικά, θα μας προσγειώσετε λίγο, δεν μας φτάνουν για τέτοια φορέματα. Εντάξει. Είναι και ακριβά αυτά τα φόρεμα. Υπάρχουν και τα πιο είναι απλά και ωραία. Τι καλό έχουμε λοιπόν. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τον φόρο εισοδήματος. Μπράβο. Καλό εάν... αυτό. Ξεκινάμε με κάτι καλό. Ναι. Ίσως περισσέψουν και χρήματα για φορέματα. Ναι. Λοιπόν, να δούμε πώς μπορούμε λοιπόν να μειώσουμε τον φόρο εισοδήματος εφόσον έχουμε επισκευάσει ή ανακαινήσει το ακίνητό μας. Ναι. Μπορούμε να μειώσουμε το φόρο κατά 40% επί των δαπανών που έχουμε κάνει για την ανακαίνιση του σπιτιού μας. Αφορά σε δαπάνες λειτουργικής, ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης. Το ανώτατο ποσό των δαπανών μπορεί να φτάσει τις 16.000 ευρώ και η ανώτατη έκπτωση που μπορεί να λάβει κάποιος στο φόρο μπορεί να φτάσει τις 6.400 ευρώ συνολικά. Για παράδειγμα, αν κάποιος μέσα στο 2023 ανακαίνισε, έκανε δαπάνες όπως για ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση κουφωμάτων, αλλαγή, μάλλον επισκευή τείχων, ελαιοχρωματισμοί κτλ. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις δαπάνες και να λάβει έκπτωση η οποία μπορεί να φτάσει στα 1.600 ευρώ ανά έτος, γιατί η συνολική έκπτωση σπάει σε 4 χρόνια. Αν λοιπόν σε περίπτωση μάλλον που ένας φορολογούμενος έχει δαπανίσει 5.000 σε δαπάνες που αφορούν σε εργασία και όχι υλικά, συνολικά θα λάβει έκπτωση 2.000 ευρώ. Άρα 500 ευρώ κατά έτος για το 2023, 2024, 2025, 2026. Εδώ έχουμε και προϋποθέσεις όμως, έτσι. Υπάρχουν... Δεν είναι απλά λέω έδωσα 1.600 ευρώ και μου λέει εφορία, μπράβο αγόρι μου, πάρε την εκπτωσή σου. Σωστά. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση είναι οι δαπάνες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και να αναγράφονται διακριτά ποιες είναι για εργασία, ποιες είναι για υλικά. Ναι. Και επίσης θα πρέπει να περάσει ο φορολογούμενος το ποσό των δαπανών στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1, προκειμένου να μπορέσει να λάβει την έκπτωση αυτή. Και φυσικά να υπάρχουν και τα νόμιμα παραστατικά, δηλαδή η απόδειξη ή το τιμολόγιο. Και επίσης να πω ότι αυτό το πλαίσιο βελτιώνεται το 2024. Τα χρόνια πηγαίνουν σε 5, μεγαλώνει δηλαδή το διάστημα της έκπτωσης και θα περιλαμβάνονται και δαπάνες για υλικά. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά από φέτος δηλαδή, από τη φετινή. Από 1η Ιανουαρίου του 2024. Για όσα ανακαινήσεις δαπάνες γίνουν από το 2024. Άρα δεν πιάνεις τη φορολογική δήλωση τη φετινή που αφορά τα περσινά. Όχι. Είναι από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Άρα η πρώτη δήλωση που πιάνεται είναι από του χρόνου του 2025. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε, συγγνώμη, να πάμε στα POS, να πάμε πρώτα διάλειμμα. Δηλαδή βλέπω ότι είναι και 56 ώρα, να μας πείτε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τα POS και πάμε σε διάλειμμα για να συνεχίσουμε λοιπόν, μετά. Λοιπόν, η προθεσμία λοιπόν, που είχαν οι επιχειρήσεις έληξε την προηγούμενη Τρίτη. Σωστά. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν γίνει 250.000 διασυνδέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι οποίοι δεν πρόλαβαν, δεν μπόρεσαν να διασυνδεθούν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι 3.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπόρεσαν να διασυνδεθούν λόγω οφειλών, καθώς εμφανίζονται στον Τηρεσία. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να μπορέσουν να προμηθευτούν POS. 7.500 επιχειρήσεις που έχουν παλιά ταμιακά συστήματα, υπάρχει ασυμβατότητα, τεχνικά δεν είναι δυνατή η διασύνδεση, έχουν προθεσμία μέχρι τις 10 Ιουνίου προκειμένου να αναβαθμίσουν και να διασυνδέσουν. 30.000 εποχικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προθεσμία μέχρι την επανέναρξη λειτουργίας τους, δηλαδή μέχρι να κόψουν την πρώτη απόδειξη. Επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ταμιακό σύστημα ERP έχουν προθεσμία μέχρι 36 προκειμένου να διασυνδεθούν εφόσον κλείσουν ραντεβού. Επιχειρήσεις οι οποίες ήταν αναβαθμισμένες, έτοιμες οι ταμιακές τους και τα POS τους, ωστόσο δεν πρόλαβε ο τεχνικός, δηλαδή δεν έγινε το ραντεβού με υπητιότητα του τεχνικού, έχουν ολιγοήμερη παράταση. Και φυσικά υπάρχουν και 17.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν εμφανιστεί σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. Πολύ ωραία. Το προλάβαμε όλα. Έχουμε όμως κάτι ακόμα σε εκκρεμότητα να πούμε. Οπότε να πάμε πρώτα σε διάλειμμα και σε δελτίο και επιστρέφουμε να λύσουμε και αυτή την εκκρεμότητα. Επανερχόμαστε 8 και 5 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε τα Αθανασία Στολάκη, τη φοροτεχνικό μας. Μας εξηγεί διάφορα πράγματα. Είπαμε για τις φορολογικές δηλώσεις, ανακαινήσεις και τα σχετικά. Πάμε όμως τώρα, κυρία Στολάκη, με τη βοήθειά σας, να δούμε αυτή την νέα εφαρμογή. Εδώ και κάποιους μήνες δηλαδή, το απόδειξη app. Το οποίο το έχεις και σκανάρεις το QR code της απόδειξης που δίνει ένα μαγαζί. Και μετά τι γίνεται?
Είναι λοιπόν μία εφαρμογή μέσω της οποίας καταρχάς οι πολίτες μπορούν να καταγγέλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής, μπορούν να ελέγχουν την εγκυρότητα μίας απόδειξης μέσω του QR code που αναγράφεται σε αυτήν. Εύκολα λοιπόν σκανάρουμε το QR code και μας δίνει πληροφορίες για την ταμιακή μηχανή. Εάν η ταμιακή μηχανή είναι ενεργή και αν είναι διασυνδεδεμένη στην ΑΑΔΕ. Ήδη μέσω της εφαρμογής αυτής έχουν γίνει περισσότερες από 165.000 καταγγελίες, 75 περίπου χιλιάδες είναι επώνυμες, 90.000 είναι ανώνυμες. Μάλιστα, η ΑΔΕ προκειμένου να κάνει έτσι πιο εδελαστική τη χρήση της εφαρμογής, δίνει και μια χρηματική επιβράβευση σε όσους κάνουν τέτοιου είδους καταγγελίες μέσω της εφαρμογής. Αρκεί προφανώς να είναι έτσι, ορθή η καταγγελία. Φυσικά. Ναι. Η χρηματική επιβράβευση φτάνει στο δεκαπλάσιο της αξίας του παραστατικού, της απόδειξης, μέχρι 3.000 ευρώ. Ωστόσο, θα πρέπει για να λάβει κάποιος αυτά τα χρήματα, να τα δικαιούται δηλαδή, η καταγγελία να είναι επώνυμη και φυσικά να ο φορολογικός έλεγχος να εντοπίσει παράβαση που σχετίζεται είτε με παραποίηση του ταμιακού συστήματος, είτε με μη διασύνδεση της ταμιακής στην ΑΔΕ. Πάντως, για να το πούμε σε κάποιους που δείξουν ιδιαίτερο ζήλο, ας το πω έτσι, δηλαδή δεν σκανάρεις την απόδειξη τη στιγμή που βγαίνει το λεπτό που βγαίνει και σου δίνει στο χέρι, γιατί δεν έχει προλάβει ακόμα κατά κανόνα να διαβιβαστεί στην ΑΔΕ. Θέλει χρόνο, δεν δώσετε λίγο χρόνο στους ανθρώπους. Δεν είναι όλοι οι φοροκλέφτες. Είναι αρκετοί, εντάξει, αλλά δεν είναι όλοι. Πολύ συχνά θα δούμε μέσω της εφαρμογής να το λέει αυτό, δηλαδή ότι δεν έχει διαβιβαστεί ακόμα όμως η απόδειξη. Έτσι δεν σημαίνει ότι δεν θα διαβιβαστεί. Ωραία. Εδώ είναι λοιπόν η επιβράβευση, έτσι, όταν οδηγήσει, όπως λέμε εδώ, και λέει ΑΔΕ, σε βεβαίωση προστίμου, γιατί πράγματι δεν εκδόθηκε η σωστή φορολογική απόδειξη, ή τέλος πάντων ήταν μαϊμού, ή ήταν οτιδήποτε, τέλος πάντων αυτό το οποίο πήραμε. Πάμε τώρα λοιπόν για να κλείσουμε στις φορολογικές δηλώσεις. Για τους περισσότερους, μάλλον ακόμα είναι κάτι μακρινό αυτό. Σου λέει, άμα δεν μπει καλοκαίρι, βαρύ καλοκαίρι, να πιάσει κανένα σαραντάρι, δεν ασχολούμαι με φορολογικές δηλώσεις. Αρκετοί όμως έχουν ήδη υποβάλει. Υπάρχει ροή, εντάξει, μεσολάβησε το Πάσχα, οπότε εκεί ήταν πιο χαμηλές οι υποβολές. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, σχεδόν 2 εβδομάδες από την έναρξη, 103.668 φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί. 22,97 από αυτές είναι χρεωστικές, με το φόρο που βεβαιώνεται να φτάνει τα 20.340.000 και το μέσο φόρο να φτάνει τα 858 ευρώ. Το 24,68% είναι πιστωτικές, δηλαδή εδώ θα έχουμε μια επιστροφή φόρων που φτάνει τα 9.400.000 και το 52,35% είναι μηδενικές. Δηλαδή δεν προκύπτει επιπλέον φόρος ή δεν προκύπτει καθόλου φόρος από τις δηλώσεις αυτές. Να πω μόνο ότι από τις 12 Μαΐου οι επιστροφές θα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση για όσους δεν έχουν οφειλές. Αυτό πάντως βλέπω εδώ είναι σε αυτό το μικρό δείγμα έστω, των 100 κάτι χιλιάδων που έχουν κάνει φορολογική δήλωση μέχρι στιγμής. Αυτά εδώ, αν τα θρήσουμε, είναι σχεδόν 78%. Αυτό δηλαδή που είτε έχουν επιστροφή φόρου, είτε ούτε πληρώνουν, ούτε επιστρέφουν τίποτα, πάντων μηδενικές. Σημαίνει ότι μέχρι τώρα 2 στους 10 πληρώνουν φόρο. Από όσοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση, 2 στους 10 πληρώνουν κάτι. Ναι, βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι 2 στους 10 πληρώνουν επιπλέον φόρο. Ναι. Δηλαδή, οι μηδενικές δηλώσεις μέσα έχουν παρακρατούμενους φόρους. Δηλαδή, φόρο ο οποίος έχει ήδη παρακρατηθεί, απλώς δεν προκύπτει ακριβώς επιπλέον φόρος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στολάκη. Μας δώσετε τα φώτα για μια ακόμα φορά. Ήταν πολύτιμη παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά και πάλι.